Θα χειροκροτήσουμε. Καλώ τη, βεβαίω και θα χειροκροτήσουμε. Ωραίε μέρε, ρε παιδί μου. Ωραίε ημέρε τότε εκεί στα. Ημέρε καριέρα. Που μα έχουν λείψει πάρα πολύ από τα φροντιστήρια που καμισά τα τελευταία χρόνια με αφορμή και τον κορονοϊό. Δεν μαζευτήκαμε ξανά τόσο πολλοί άνθρωποι, αλλά θα το κάνουμε αύριο. Βεβαίως, γιατί αύριο έχουμε ραντεβού όλοι μας και όλοι σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαυράκη, βεβαίως. Καλώς σας βρίσκω σε πρώτο πληθυντικό. Μιλάμε και οι τρεις, πώς να πω, οικοδεσπότες, περίπου σαν οικοδεσπότες. Ναι, θα είμαστε παρόντες. Θα είναι τα παιδιά τα οποία θα λάβουν πολλαπλά μηνύματα και νουθεσίες και συμβουλές από ανθρώπους όπως τον κύριο Μιχαλούλη που είδαμε προηγουμένως, που είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, από εσάς και βεβαίως από εκπροσώπους διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων που θα βρίσκονται στις ροτόντες, στα τραπέζια και θα δίνουν πληροφορίες στα παιδιά για το τι. Τα είπε όλα σε 15 δευτερόλεπτα. Καταπληκτικό. Αυτό στην έκθεση έγραψε 19,8. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Μαυράκη. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όντως, είναι 22 χρόνια αυτή η ιστορία και επί κορονοϊού το παλέψαμε, το προσπαθήσαμε. Έγινε μια φορά διαδικτυακά, έγινε και άλλη φορά διαζώσεις χωρίς τους επαγγελματίες. Τώρα είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, είναι 22 χρόνια αυτή η ιστορία με τις ημέρες καριέρας εδώ στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι θεσμός πια, περιττό να το πούμε. Είναι μια τεράστια εκδήλωση με, πώς να πω, προσδοκίες σίγουρα. Ο κόσμος που ήδη φαίνεται ότι έχει τεράστια ανταπόκριση, θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 5.30 στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Λοιπόν, τα σημαντικά πράγματα που εγώ ήθελα να πω, γιατί περιμένω πραγματικά ότι θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, πρώτα απ' όλα οι εισηγητές. Είναι δύο σπουδαίοι άνθρωποι από την εταιρεία Orientum, ο κύριος Σπύρος Μιχαλούς και ο Θοδωρής Θεοτόκης. Ο φίλος μου ο Σπύρος, γιατί έτσι θέλω να το πω. Και νομίζω ότι αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Έχει τεράστια απήχηση, είναι γνωστός γιατί τέλος πάντων έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια, από το 2004 αν θυμάμαι καλά. Έχουμε κάνει μαζί πολλές εκδηλώσεις. Είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει το 2018, τον έχουμε εκεί σε αναμονή νομίζω και έχει μεγάλη χαρά και εκείνος. Μιλήσαμε και έχει μεγάλη χαρά. Μετά από 5 χρόνια. Και ένας άνθρωπος πολύ παραστατικός, θα πω εγώ, κύριε Μιχαλούλη, για εσάς, γιατί είδαμε τα πλάνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλο το πάθος σας και η αγάπη σας να επικοινωνήσετε όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται στα παιδιά. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Και αν κάτι έχουν ανάγκη τα παιδιά σε ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το influencing που διαδραματίζεται μέσα στα social media, αυτό έλεγα του κύριου Μαυράκη, αν υπάρχει ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθεί οι ενδυνάμοι φοιτητές, είναι το παράδειγμα το δικό σας και όλα αυτά τα οποία τους λέτε κάθε φορά. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια χρονιά. Το σημαντικό, ο δικός μας σκοπός είναι να κάνουμε τα παιδιά να γίνουν επαγγελματικά ευτυχισμένοι. Ξέρετε, δεν είναι επαγγελματικός προσανατολισμός. Να είναι επαγγελματικά χαρούμενοι και επαγγελματικά ευτυχισμένοι. Είναι πιο σημαντικό τα παιδιά μας να είναι πρώτα χαρούμενα και μετά επιτυχημένα. Παρά επιτυχημένα σκέτα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά επιτυχημένα παιδιά που γράφουν πάρα πολύ καλά, ξεκινάνε με προσδοκίες και μετά από 3-4 χρόνια λένε στη μαμά και στο παπά: ξέρεις, θέλω να φύγω από τη σχολή, θέλω να μην πάω στη σχολή, δεν ξέρω τι να κάνω κτλ. Η σημασία του να είναι κάποιος επαγγελματικά ευτυχισμένος είναι τεράστια. Είναι το 1/3 της ζωής μας και επειδή βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας στους νέους να μην κατεβαίνουν εύκολα, έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα παιδιών τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εκπληκτικοί μηχανικοί, στρατιωτικοί, γεωπόνοι, χορευτές, πιλότοι, αλλά κάνουν μια λάθος επιλογή και χάσανε πολλά χρόνια από τη ζωή τους. Κάποιοι χάσανε και μια ζωή, δεν θέλουμε να γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό ότι στα 17 σου δίνει την ευκαιρία να χαράξεις ωραία μονοπάτια και να μην κάνεις αυτό για το οποίο έχεις έρθει στον κόσμο αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό καθένας να βρει το κάλεσμά του. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν βρει, αλλά εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να βρούμε το κάλεσμα του κάθε παιδιού. Μπράβο. Και αυτή έχει σημασία. Και είναι και οι άξονες της συζήτησης. Η αλήθεια είναι που θα πραγματοποιηθεί αύριο πολύ, αρκετοί και ενδιαφέροντες όλοι. Αλλά εγώ θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο πάνω στο κομμάτι εκεί ακριβώς που πιστεύετε εσείς ότι θα δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εσάς ειδικότερα στο κομμάτι του motivation, για παράδειγμα. Πώς ενισχύουμε την ανάγκη ενός παιδιού να αγαπήσει περισσότερο την σχολή που ενδεχομένως έχει στο μυαλό του ή ακόμη και να αλλάξει γνώμη γιατί έχει άλλες προσδοκίες στο μυαλό του και άλλα βγαίνουν στην πορεία. Η παρουσίαση αύριο θα έχει δύο άξονες, δύο τομείς. Στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσουμε για την ανάγκη της στοχοθεσίας, την ανάγκη πώς πρέπει να προσεγγίσουμε ένα στόχο που θέλουμε, ποια είναι η διαδικασία της προσπάθειας που χρειάζεται
Μιλάμε για την αξία του να κάνουμε σωστή κατανομή του χρόνου μας, για την αξία να κατανοήσουμε ότι ενώ ο κόσμος πιστεύει ότι πρώτα πρέπει να εμπνευστείς για να κάνεις κάτι, οι περισσότεροι άνθρωποι που πετυχαίνουν, και να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, και οι δυο σας, κύριε Κομματάκη, κυρία Σκούρα, αγαπάτε αυτό που κάνετε, σωστά? Βεβαίως. Ωραία. Υπάρχουν μέρες οι οποίες πας στη δουλειά και δεν έχεις πάντα όρεξη. Mm-hmm. Νομίζω είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό να σου επιλέξει. Αυτό. Σωστά. Και τι κάνει, όταν σας συμβαίνει αυτό, τι κάνετε? Βρίσκουμε λόγους που αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας για να συνεχίζουμε. Πολλές φορές, κυρία Σκούρα, απλά πάτε, ξεκινάτε και όταν ξεκινήσει η εκπομπή ή ξεκινήσει, αρχίζει και βρίσκει και την έμπνευση και το κίνητρο. Δηλαδή, είναι το ίδιο που κάνουν οι αθλητές και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συνέχεια προπονήσεις. Δεν έχουμε όλη την όρεξη να πηγαίνουμε να κάνουμε προπονήση. Άρα, το να περιμένεις ότι θα εμπνευστείς για να διαβάσεις φυσική δεν θα συμβεί ποτέ. Το να εμπνευστείς για να διαβάσει μαθηματικά, να γράψει μια έκθεση, ο κόσμος περιμένει ότι θα εμπνευστώ. Δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνει, είναι να ξεκινήσει να το κάνει και μετά έρχεται η έμπνευση και το κίνητρο. Άρα, πράγματα τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να κατανοήσουν πώς πρέπει να δουλέψουν, πώς πρέπει να ορίσουν την νοοτροπία τους, το mindset όπως λέγεται, για να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Πείθεται εύκολα ένα παιδί, κύριε Μιχαλούλη, σε αυτό το χρονικό σημείο, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, λίγες εβδομάδες πριν το μεγάλο crash test? Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο δεν τα είχε όλα αυτά στο μυαλό του, μπορεί να πιστεί και να βάλει τη σκέψη του και τη δράση του σε μία τάξη μέχρι τη μεγάλη μέρα? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τη μεγάλη μέρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μήνες. Δύο μήνες, αυτοί οι δύο μήνες. Αν ένα παιδί αρχίζει και δουλεύει αποτελεσματικά, δεν λέω ότι θα φτάσει από το 12 στο 17, αλλά θα σας πω κάτι, κάθε βαθμός που κερδίζεται, το να γράψει 12 αντί για 13, το να γράψει 13 αντί για 12, το να γράψει 14 αντί για 11, το να γράψει 15 για 13, είναι επιπλέον κέρδος. Και αυτό έχει σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζουμε γρήγορη εφαρμογή, το quick implementation. Δηλαδή, μαθαίνεις κάτι και το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα πας και το εφαρμόσεις. Δηλαδή, ακούμε διάφορα πράγματα. Το ερώτημα είναι, βλέπεις κάτι, το καταλαβαίνεις, μπορείς να το εφαρμόσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μαθαίνεις μια τεχνική, όλη μας τη δουλειά μας. Το θέμα είναι να μιλήσουμε για την αναβλητικότητα αυτά τα παιδιά, να μιλήσουμε για το γεγονός ότι διαβάζουν. Τα έχει πει πάρα πολλές φορές ο Μανώλης με το θέμα του κινητού, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να βοηθήσει τα παιδιά να διαβάζουν πιο αποτελεσματικά. Άρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι να μιλήσουμε για τις σχολές και κυρίως για τα επαγγέλματα τα οποία έρχονται, για τους τομείς που έρχονται. Τα παιδιά μας, κύριε Κομμετά, κύριε Ασκούρα, δεν ξέρουμε τι επαγγέλμα θα κάνουμε στο μέλλον. Και το λέω ούτε πολύ φανταζόμαστε. Συχνά, κυρία Σκούρα, η μαμά μου δεν ξέρει τι δουλειά κάνει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή, τι σημαίνει σύμβουλο επαγγελματικό προσανατολισμού για έναν άνθρωπο 74 ετών, ή τι θα σημαίνει σε 10 χρόνια τα παιδιά μας θα κάνουν επαγγέλματα και θα είναι στο τομείς όπως είναι το AI, το machine learning, η βιοτεχνολογία. Και εμείς τι λέμε στα παιδιά μας? Πήγαινε στα παιδαγωγικά για να γίνει δάσκαλο. Ή πήγαινε στρατιωτικές σχολές για να είσαι εξασφαλίσει ένα μισθό, ας πούμε. Έτσι, γίνε γιατρός δικηγόρος, γιατί η μαμά και η μαμά ήταν κάτι αντίστοιχο. Εάν το παιδί, τα ενδιαφέροντά του είναι για στρατιωτικές σχολές. Να πάει, βέβαια, να το δηλώσει. Βεβαίως. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και να καταλάβει τι στρατιωτικές σχολές μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά. Κάποια παιδιά φεύγουν από τι στρατιωτικές σχολές μετά από κάποια χρόνια και βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι ότι ξέρει, πήγε αυτό, τελείωσε αυτό. Το θέμα είναι να δείξουμε τις εναλλακτικές, να μιλήσουμε για τους νέους επαγγελματικούς τομείς, να μιλήσουμε για έξυπνες επιλογές, να μιλήσουμε για τα δεδομένα των σχολών που υπάρχουν στην Κρήτη, τα οποία είναι φανταστικές σχολές και πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να αναδείξουμε νέους τομείς οι οποίοι, ξέρετε, φαίνονται η πληροφορική αυτή τη στιγμή. Είναι μια τελευταία έρευνα που βγήκε ότι μέχρι το 2030 θα έχει 300.000 θέσεις. Οι οποίες θα ζητήσουν 300.000 νέες θέσεις. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, να ξέρουμε τα παιδιά τι γίνεται, να μιλήσουμε για την αξία του τουρισμού. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτιάξει μια έρευνα την οποία θα την ανακοινώσουμε περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Το έχουμε καθίσει και έχουμε δει τα ενδιαφέροντα των μαθητών την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια τα παιδιά τι ήθελαν, τι διάλεγαν και τώρα τι διαλέγουν.
Είναι εντυπωσιακό ότι τομείς όπως είναι η γεωπονία ή ο τουρισμός έχουν φοβερά χαμηλά, έχουν πολύ χαμηλό ενδιαφέρον τους μαθητές λυκείου. Δηλαδή, τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει τι νομίζουν η γεωπονία, θα πάω να φυτεύω κάτι. Τουρισμός τι σημαίνει. Δεν έχουν καταλάβει τις δυνατότητες που δίνει, που δίνουν οι σπουδές πάνω στον τουρισμό, οι σπουδές στη γεωπονία. Με αποτέλεσμα τι, τα παιδιά να πάνε όλα και να λένε «Α, εγώ θέλω συγκεκριμένα πράγματα». Π.χ. τα κορίτσια εμφανίζεται πάρα πολύ ψηλά το θέμα της ψυχολογίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία. Στα αγόρια εμφανίζεται πάρα πολύ, ας πούμε, η διοίκηση και η πληροφορική και ένοπλες δυνάμεις. Αυτό όμως που εμφανίζεται νούμερο ένα και στα αγόρια και τα κορίτσια είναι το κομμάτι του επιχειρήν. Είναι εντυπωσιακό ότι παιδιά λυκείου θέλουν και έχουν στο μυαλό τους την έννοια του να κάνω κάτι δικό μου. Κύριε Μιχαλούλη, και επειδή σε όλο αυτό μια πολύ σημαντική συνιστόσα είναι το κομμάτι των γονιών, του γονέα δηλαδή, στο πώς θα συμπεριφερθεί σε όλο αυτό τον αγώνα και τη μάχη που θα δώσει ο μαθητής, είναι καθοριστικό το γεγονός ότι αύριο η συγκεκριμένη εκδήλωση «Μέρες Καριέρας» είναι ανοιχτές και για τους γονείς και για τους μαθητές. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυράκη? Τους στέλνουμε, ναι. Είναι σαφέστατα. Είναι σαφέστατα το μήνυμα. Τους στέλνουμε δίπλα. Θέλουμε να έχουν, είπαμε, άποψη. Προφανώς δικαιούνται και πρέπει να έχουν άποψη, αλλά να προκύπτει μετά από ενημέρωση. Και ενημέρωση τέτοιου είδους, σε αυτό το επίπεδο, με δεδομένα που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Γιατί εδώ κουβεντιάζουμε για το μέλλον τώρα. Μιλάμε για επαγγέλμα το 2030. Ωραία. Δεδομένα τέτοια που προκύπτουν από έρευνες, από τέτοιου είδους σχόλια και παρατηρήσεις. Τους στέλνουμε λοιπόν τους γονείς δίπλα. Δεν το συζητάμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα για. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πριν να προσμεύσουμε τον κύριο Μιχαλούλη, κύριο Μαυράκη? Ας πει ο Σπύρος αυτό που θέλει να ολοκληρώσουμε. Γιατί έχει να πει πολλά, βέβαια. Έχει να πει πολλά αύριο, εντάξει. Γιατί θέλουμε να πούμε τους γονείς, κύριο Κομαντάκη, κυρία Σκουρά, η επιτυχία της εκπομπής σας είναι γιατί είναι μια ομάδα ανθρώπων που και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι teamwork, είναι ομαδική εργασία. Έτσι. Η οικογένεια πρέπει να είναι ομάδα σε αυτό. Αυτό πρέπει να δείξουμε. Τους γονείς τους στέλνουμε εκεί. Γιατί η απόφαση και η βοήθεια που δίνεται από το φροντιστήριο, από τους καθηγητές, από τους γονείς, είναι μια ομαδική δουλειά η οποία βοηθάει το παιδί. Και αυτό πρέπει να το δείξουμε. Okay. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε πλήρως κατανοητός και αύριο, εγώ θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, ότι έχουμε ραντεβού όλοι. Και εμείς που μπορεί να έχουμε κάνει τη δική μας επιλογή, καλό είναι να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει η ζωή. Ιδιαίτερα όταν έχεις δύο εξαιρετικούς εισηγητές, όπως είναι ο κύριος Μιχαλούλης, όπως είναι ο κύριος Θεοτόκης. Τους ξέρουμε, τους έχουμε αγαπήσει και δεν είναι και λίγα τα παιδιά που έχουν βοηθηθεί από τις δικές σας συμβουλές. Υπομονούμε, γιατί θα μάθουμε και εμείς πάρα πολλά, έτσι, ως μεγαλύτερη. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κύριε Μιχαλούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε, έστω και για αυτό το χρόνο. Βέβαια, αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς μαθητές, ενδυνάμει φοιτητές, οικογένειές τους, να ακούσουμε πολλά περισσότερα και να μπούμε λίγο στο πετσί του ρόλου για τους επόμενους δύο μήνες που έρχονται. Εμένα χτυπήσατε και φλέβα με τη γεωπονία, οπότε μια συζήτηση νομίζω θα την κάνω μαζί σας. Okay. Ωραία, με χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαυράκη. Εγώ θέλω να πω, είναι σημαντικό το κομμάτι της εισήγησης, προφανώς έχει να κάνει με την ποιότητα της πληροφορίας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τα workshops. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ένα κομμάτι της εκδήλωσης αύριο θα δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να καθίσουμε επαγγελματίες και να μιλήσουν για τη δουλειά τους. Εκεί φαίνεται μια κάρτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 33 σπουδαίους επαγγελματίες από όλο το φάσμα. Των θετικών, των θεωρητικών, των τεχνολογικών επιστημών, γιατρούς. Θέλω και, πώς να πω τώρα, θα είναι αξιωματικός της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού, να ευχαριστήσω δημόσια, έτσι, τις διοικήσεις των σωματών, γιατί πραγματικά με την καλή τους διάθεση θέλουν ανθρώπους για να βοηθήσουν στην ενημέρωση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της εκδήλωσης. Ακούς εφήβους τον αληθινό τους προβληματισμό που κάθονται απέναντι στους επαγγελματίες και πραγματικά τους ενδιαφέρει να μάθουν πώς είναι η καθημερινότητά τους, οι συνθήκες τους, οι δυνατότητές τους, οι προοπτικές τους. Είναι μοναδικό να μπορούν τα παιδιά να εισβάλλουν μέσα σε ένα εργασιακό χώρο, μέσα από μια συζήτηση. Με κάποιο τρόπο δηλαδή. Να δουν πώς θα είναι μελλοντικά οι ίδιοι σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό και πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Τώρα. Αυτά θα συμβούν αύριο το απόγευμα. Άψογα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και την Κυριακή όμως. Την Κυριακή έχουμε την Testing Day. Δώσαμε και φέτος με ευκαιρία την εκδήλωση, τη δυνατότητα σε μαθητές εκτός των φροντιστήριων που κάνουμε σας. Και έχουμε ξεπεράσει τους 100 συμμετοχές.
παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή και περνάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού νόησης άριστον ένας πλάς. Εγώ θέλω να πω, επειδή έχω μπει στη διαδικασία αυτή, ότι θα μάθετε πράγματα για τον εαυτό σας που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε εσείς ότι τα ξέρετε, αλλά από εκεί και πέρα θα καταλάβετε ότι η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη σωστά και έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Κύριε Μαυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα έχουμε το δικό μας τραπέζι, το δικό μας σημείο με τη Χριστιάνα. Ναι, σε εμάς να έρθετε, έχουμε πολλά να σας πούμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να σας μεταφέρουμε το κλίμα που βιώνει ένας δημοσιογράφος, ένας παρουσιαστής, ένας εργαζόμενος μέσα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ελπίζουμε να σας πείσουμε, ελπίζουμε να ακούσετε αυτά που περιμένετε να ακούσετε. Έτσι, και όχι κάτι άλλο. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Να είστε καλά.